Τέλος, στην παραφιλολογία για προβληματική σχέση μεταξύ τους επιχείρησαν ευθέως να βάλουν οι Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης, απορρίπτοντας τους ψευδείς τους ισχυρισμούς όλων όσοι διαδίδουν φήμες περί τεταμένης ατμόσφαιρας. Ρώσων και αν κάποιοι, είτε στην Αθήνα είτε στη Λευκοσία, συνεχίζουν για τους δικούς τους λόγους να βλέπουν διαφορές μεταξύ μας. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις μας είναι κοινές. Να απαντήσουμε σε διάφορους οι οποίοι επιμένουν με πολύ, λίγοι είναι ευτυχώς, που είναι με πολύ μεθοδικό τρόπο να σπείρουν διάφορα ζυζάνια στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Μιλώντας για κοινή γραμμή και απόλυτο συντονισμό, οι δύο ηγέτες φρόντισαν να στείλουν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Σίγουρα η μία ώρα που κράτησε η κατηδίαν συνάντηση μας δεν αφορούσε το να γεφυρώσουμε τις όποιες διαφορές ή διαφωνίες. Έχουμε απόλυτο συντονισμό και δεν υπάρχουν στεγανά στην πληροφόρηση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, μεταξύ Λευκοσίας και Αθήνας. Και πιστεύω ότι γνωρίζω όλα όσα πρέπει να γνωρίζω και ο Κύπρος πρόεδρος γνωρίζει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν τα εθνικά ζητήματα και οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων σε σχέση με το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωτουρκικά. Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης εισέρχονται στην αρένα της διπλωματίας με ασπίδαρη σε διαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές τους. Ως κορυφαίο και σταθερό μέλημα των Αθηνών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον τερματισμό της κατοχής στην Κύπρο, μιλώντας ξανά για λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτές οι αποφάσεις και το διεθνές δίκαιο είναι ο οδηγός μας. Ήταν, είναι και θα παραμείνουν. Ο οδηγός μας, θα επιμείνω ότι στον 21ο αιώνα δεν γίνεται ανοιχτή αυτή η ιστορική πληγή που εξακολουθεί να αιμορραγεί σε μια ανεξάρτητη χώρα. Επικαλούμενος στην εισήγηση Χριστοδουλίδη για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πως κατέστησε σαφές στον Ερντογάν ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας περνάει μέσα από το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει και του το μετέφερα και πάλι ότι μια βελτίωση, διαφαινόμενη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και το Κυπριακό. Η στήριξη της Ελλάδος σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλυφθεί από τον πρόεδρο και από την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι δεδομένη και αυτονόητη. Είναι σημαντικό ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας προσεγγίζουν το θέμα μέσα από την ίδια οπτική, ότι δηλαδή τυχόν πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι συνυφασμένη με θετικές κινήσεις από πλευράς Τουρκίας. Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη, με τον πρόεδρο να ανακοινώνει πως η επίσκεψη αξιωματούχου του ΟΗΕ στην Κύπρο θα γίνει τελικά το Σεπτέμβριο. Αναμένω επίσκεψη από αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών που θα προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή συνάντηση των τριών μας στη Νέα Υόρκη, συνάντηση όμως που θα ακολουθήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και για μας αυτή τη στιγμή ο επιδιωκόμενος στόχος όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο διορισμός αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με όρους εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε με τη σειρά του πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία, το οποίο αρχικά προγραμματιζόταν για το φθινόπωρο, θα γίνει εν τέλει προς το τέλος του έτους. Αυτή η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ίσως μπορεί να έχει ένα θετικό αντίκτυπο και στο Κυπριακό και αντίστροφα βέβαια. Της διακυβερνητικής συνόδου Αθήνας με την Άγκυρα θα προηγηθεί η πρώτη σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας της Ελλάδας με την Κύπρο. Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια για ραντεβού στις 11 και 12 Οκτωβρίου συμβολικά στη Ρόδο. Αυτή ήταν μια απόφαση ορόσημο στην προσπάθεια ενίσχυσης και διεύρυνσης της συνεργασίας μας. Με την ευκαιρία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε πως η Κύπρος θα αναλάβει το κόστος αναδάσωσης των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές στο νησί των Ιππωτών. Αναφέρω μάλιστα ότι είχαμε και μεγάλο ενδιαφέρον από και Κύπριους πολίτες και κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να μεταφέρω και πάλι τις θερμές μου ευχαριστίες αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού για την προθυμία με την οποία στέκεστε πάντα στο πλευρό της Ελλάδος όταν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φυσικές δοκιμασίες. Εξάλλου το ίδιο κάνουμε και εμείς και κάναμε και εμείς και θα κάνουμε και εμείς στο μέλλον. Από τη συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις ξεχωρίζει η ετοιμότητα των δύο χωρών για ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο της πολιτικής προστασίας.
Σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν, το βάρος έπεσε στο μεταναστευτικό και την ενέργεια. Στο μεν πρώτο κεφάλαιο είναι κοινή η προσέγγιση για την ανάγκη εξεύρεσης ευρωπαϊκών λύσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο κυριάρχησε η πεποίθηση ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.